Θέλω θερμά, θερμά, θερμά να ευχαριστήσω τον κύριο Αθανάσιο Βίτσα. Είναι ο δήμαρχος Σαμοθράκης, μας κάνει την τιμή να μας περιμένει και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε μαζί του. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε για το νησί, επειδή μιλούσαμε με τον καπετάνιο νωρίτερα για τα λιμάνια και τις δυσκολίες. Η Σαμοθράκη πώς είναι η υποδομή που υπάρχει για τα πλοία και πόσο προστατεύει από τον καιρό? Είναι ένα λιμάνι το οποίο έχει προβλήματα. Είχε χτιστεί αρχικά δεκαετία του 60. Επεκτάθηκε το 1992 κατά τη. Παρ' όλα αυτά οι προβλήματα, και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι ο περιορισμός στον ελιμενισμό πλοίων. Δηλαδή οριακά ένα πλοίο 110 μέτρων μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι μας με ικανό καπετάνιο. Ο κύριος Βαμίδης, που είχατε, το ξέρει το λιμάνι, είχε περάσει από εδώ με ένα δρομολόγιο πριν αρκετά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι είναι στερητικό για μας, γιατί δεν μπορούμε να πέσουμε στις μεγάλες γραμμές που συνδέουν το κέντρο, το Λαύριο για παράδειγμα, με τις γραμμές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό και από την προηγούμενη... Δουλεύετε ανταπόκριση με Αλεξανδρούπολη, υποθέτω, ε? Εμείς, κοιτάξτε, το ζωτικό λιμάνι είναι η Αλεξανδρούπολη. Λόγω ηγκύτητας, ανοίγουμε και στον νομό Εύρω διοικητικά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι το βασικό. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, επιθυμούμε και τη διανησιωτική σύνδεση, τη διασύνδεση αυτή, όπως επιθυμούμε και τη σύνδεση με το κέντρο. Σωστά. Και καταλαβαίνετε, είναι ζωτικό. Σωστά. Τουλάχιστον το καλοκαίρι. Αν δεν μιλάμε για όλο το χρόνο, για το καλοκαίρι. Ναι. Είναι όμως στερητικό, γιατί σας λέω ότι λόγω του μικρού χώρου ελιγμού του πλοίου, του μικρού κύκλου ελιγμού. Φτάνει μέχρι τη Λίμνο και... το καράβι και δεν συνεχίζει. Γυρίζει πίσω. Ναι, το καράβι έχουμε και τρία δρομολόγια για τη Λίμνο το καλοκαίρι. Για τους θερινούς μήνες μόνο. Το ίδιο πλοίο που εκτελεί τη γραμμή Σαμοθράκης-Αλεξανδρούπολης εκτελεί και τη Λίμνο. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς έχουμε εγκεκριμένο ΠΕΑΛ, δηλαδή Master Plan σε εισαγωγικά, έτσι λέγεται για τα μικρά λιμάνια, από την προηγούμενη θητεία μας, ήδη από το 2014-2019, είναι ένα, το έργο της επέκτασης, είναι ένα έργο το οποίο έχει και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων. Δηλαδή έχει προχωρημένη οριμότητα και μάλιστα πρόσφατα ανακοινώθηκε και στα 16 λιμάνια στα οποία θα γίνουν τεχνικές επεμβάσεις, γιατί υπάρχει αυτή η προχωρημένη οριμότητα. Σκοπός μας είναι δηλαδή να έχουμε ένα ευρύτερο κύκλο ελιγμών πλοίων, ώστε να μπορέσουμε και ακόμα και τα διερχόμενες γραμμές να τις αξιοποιήσουμε, μάλιστα, να προσεγγίζουν στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι την φετινή εικόνα της Σαμοθράκης. Έπιασε τους στόχους η τουριστική, τέλος πάντων, υποδομή της περιοχής? Η Σαμοθράκη δεν είναι από τα νησιά αιχμής, ναι, όσον αφορά τον τουρισμό. Είναι σε αυτό που λέμε η δεύτερη κατηγορία. Εγώ πιστεύω... Και λόγω πιστεύω... απόστασης βέβαια και όχι λόγω φυσικού κάλους, ναι, και ομορφιάς. Εντάξει, από πλευράς φυσικού κάλους σας πω ότι είμαστε ένα ιδιαίτερο νησί. Ναι. Ιδιαίτερη φυσιογνωμία, πολύ ιδιαίτερο. Αυτό προξενεί και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Γιατί πραγματικά πας σε κάτι... Δεν έχουμε τη μέση νησιωτική εικόνα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχουμε πια στα όρια μας, έχουμε μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι από τα νησιά τα οποία μπορούν να αναδειχθούν στην αμέσως επόμενη φάση, γιατί βλέπετε ότι οι top τουριστικοί προορισμοί αρχίζουν να έχουν στοιχεία χωρισμού. Σωστά. Το θέμα είναι ότι είστε από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, κάποιος που θα ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του. Θα πρέπει να πάει Αλεξανδρούπολη και να πάρει το καράβι. Έτσι. Πόσες ώρες είναι όλο αυτό το ταξίδι? Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη τώρα με την Εγνατή Οδό, τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι υπόθεση 2,5 ώρων. Ωραία. 3 παρά για Αλεξανδρούπολη, ναι, και 2 παρά 10, 2 ώρες κάνει το πλοίο της γραμμής. Οπότε, από, ναι, Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι για... απαγορευτικό το... Όχι, δεν είναι απαγορευτικό. Είναι η γεωγραφική μας θέση η δύσκολη, γιατί πραγματικά ένας παράδειγμα κάτοικος του κέντρου πρέπει να κάνει λόγω τα 800 και τόσο χιλιόμετρα για να έρθει Αλεξανδρούπολη και να περάσει Σαμοθράκη, από την Αθήνα για παράδειγμα. Ναι. Είναι ολόκληρη περιπέτεια δηλαδή να μας προσεγγίσει κάποιος. Ναι. Πραγματικά και το αναγνωρίζουμε. Έχει εξάρτηση το νησί από τον τουρισμό, δήμαρχε, ή υπάρχει ένας, ναι, πρωτογενής τομέας? Όλη η Ελλάδα.
όλη η Ελλάδα. Κοιτάξτε, έχει την προγενή τομέα, έχει. Μάλιστα, έχει μεγάλη παραγωγή κατσικιού και κτηνοτροφικών προϊόντων. Είναι και το προϊόν το νούμερο ένα είδος στην τοπική μας γαστρονομία. Γι' αυτό και με τα πρόσφατα μέτρα είχαν πληγεί βαρύτατα. Αλλά για να σας δώσω μια συνολική εικόνα για το φετινό καλοκαίρι, για να έχετε, είναι ότι αριθμητικά οι στόχοι, εντάξει, νομίζω ότι τις ξεπεράσαμε κιόλας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είμαι, παρότι μαθηματικός χαρακτήρα στο επάγγελμα, δεν πιστεύω ότι στον τουρισμό, ειδικά οι αριθμοί λένε όλα, τουλάχιστον οι αριθμοί της επισκεψιμότητας. Ενώ η διαμονή δηλώνει ευχαριστημένη και φαίνεται να πάει καλά μέχρι αυτή τη στιγμή και έχει και προοπτικές για επέκταση και το Σεπτέμβριο, η εστίαση δεν έχει αντίστοιχα αποτελέσματα. Παντού. Σας βεβαιώνω, παντού. Το ακούμε από παντού. Το παρακολουθούμε. Ισχύει και για μας. Σύν ένα επιπλέον που είχαμε μια ζημία τριών εβδομάδων, γιατί επαναλαμβάνω, το κατσίκι δεν είναι απλώς συμπληρώνει το είδος, το μενού ενός εστιατορίου, μιας ταβέρνας. Είναι το προϊόν μας. Ήταν η απαγόρευση των προηγούμενων εβδομάδων, την οποία βέβαια κατανοούμε απαραίτητη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, αλλά σε εμάς ειδικά είχε σημαντικότατες επιπτώσεις στην εστίαση. Ναι. Τώρα, τι δυνατό, πόσα κρεβάτια έχει η δωμάτια, η τουριστική υποδομή? Αυτό που έχει αναπτυχθεί, κοιτάξτε, η τουριστική υποδομή δεν έχει ικανοποιητική, η δωμάτια έχει πολλά. Αυτό που φέτος προσθέθηκαν και αρκετά καινούργια με το Leader. Αυτό που κυριαρχεί και έχει αναδειχθεί πάρα πολύ, όπως όλη την Ελλάδα βέβαια, είναι το Airbnb. Οπότε προσθέθηκαν, αυτό όμως δεν μπορώ να το εκτιμήσω στο δώσω, γιατί δεν το ξέρω ακριβώς. Είναι ένα καινούριο είδος, εμφανίστηκε τελευταία χρόνια για μας, αλλά έχει τρομερή επέκταση. Τρομερή επέκταση, δηλαδή για τα ποσοστά και για τα μεγέθη μας πάντα μιλώ. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ξεπερνάμε τα 2.000 κρεβάτια. Ωραία. Το τελευταίο. Αν κάποιος, ο οποίος δεν έχει ταξιδέψει στο νησί σας, στην Σαμοθράκη, και σας ρωτήσει, πείτε μου τρεις καλούς λόγους που θα κάνω αυτό το μεγάλο ταξίδι για να φτάσω στη Σαμοθράκη. Η μοίηση στο μυστήριό της. Το οποίο μυστήριο δεν θα το λύσουμε τώρα, αλλά ποιο θα είναι. Θα σας το πω. Κοιτάξτε, το μυστήριο για να παραμείνει μυστήριο δεν πρέπει να τα απαντήσουμε πλήρως. Ένα. Αλλά θα σας δώσω 2-3 παραμέτρους. Λοιπόν, μιλάμε για το ιερό των μεγάλων θεών. Ναι. Μιλάμε για καταράκτες, μιλάμε για βάθρες, μπάνιο σε γλυκό νερό στο βουνό. Μιλάμε χάνεσαι στο πουθενά, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, αναστοχάζεσαι, βαπτίζεσαι στη φύση και επιστρέφεις ανανεωμένος στη δουλειά σου. Πού μένεις στη χώρα, επιλέγεις τη χώρα σαν καλύτερη λύση? Υπάρχουν λύσεις σε όλο το νησί. Η χώρα είναι ο παραδοσιακός οικισμός. Ναι. Ο χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός και οικιστικά πιο ενδιαφέρον, αλλά σε όλο το νησί μπορείς να μείνεις και να προσεγγίσεις εκεί που θες. Αλλά επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι η μοίηση. Άρα αυτούς που θέλουν να μοιηθούν, μας επισκεφτείτε. Μας πείσατε, κύριε Δήμαρχε. Ελπίζω και με χαρά θα σας δούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.